Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα και γιατί μας αξιώνει σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Ακόμη μια φορά θα πρέπει να πούμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ούτε διεκδικούμε και ούτε θα διεκδικήσουμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών. Ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές και μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητα μας τη χριστιανική. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας ή φίλο μας, ο οποίος γράφει: «Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ, οι διαλογισμοί είναι αμαρτία? Φταίει ο άνθρωπος για τους κακούς διαλογισμούς ή ο πονηρός? Μια κακή σκέψη είναι από μόνη της αμαρτία ή μόνο μια εκτελεστής κακή σκέψη είναι αμαρτία? Συχνά ταλαιπωρούμε από κακούς διαλογισμούς όπως κατηγορίας προς τον Θεό ή φοβάμαι μήπως ακόμη βλασφημίζω το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μπορώ να απαλλαγώ από αυτούς τους φόβους μου και τις ανασφάλειές μου και να έλθει η χαρά και η ανακούφιση μέσα στην ψυχή μου? Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μου απαντήσετε στην επόμενη εκπομπή σας. Ο Θεός να σας ευλογεί». Ναι, αγαπητέ μου φίλε, στην πρώτη σου ερώτηση, αν οι διαλογισμοί είναι αμαρτία, αν φταίει ο άνθρωπος για τους κακούς διαλογισμούς ή ο πονηρός. Μια κακή σκέψη είναι από μόνη της αμαρτία ή μόνο μια εκτελεστή σε κακή σκέψη είναι αμαρτία? Οι σκέψεις μας, οι διαλογισμοί μας προέρχονται από διάφορες μέρημνες. Μέρημνες υλικές, φυσικές, προσωπικές, πνευματικές. Μέρημνα σημαίνει αγωνία, φόβος. Είναι κάτι που μας απασχολεί. Και αυτό βεβαίως ο εχθρός το εκμεταλλεύεται κατάλληλα, γιατί δίνουμε τόπο στο διάβολο. Καθώς ο Θεός μας λέει «μη μεριμνάτε περί μηδενός». Αλλά εμπαντή πράγματι, να το διαβάσω μάλιστα από μέσα, αναφέρεται στην επιστολή προς Εφεσίους λέγοντας «μη μεριμνάτε περί μηδενός», αλλά εμπαντή πράγματι για κάθε πράγμα που σας απασχολεί, γνωρίστε τα ζητήματά σας προς το Θεό μετευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως, είσαι δηλαδή μέσα στο ταμείο σου, γονάτισε προσευχή σου και φέρε ό,τι σε απασχολεί σε αυτόν, ό,τι σε φοβίζει, ό,τι ανασφάλεια έχεις, ό,τι σε προβληματίζει, ό,τι είναι αυτό που σου χαλάει την ειρήνη σου, φόβος, αγωνία, ανασφάλεια, ό,τι είναι αυτό, διαλογισμοί, ό,τι είναι αυτό, φέρ' το στο Θεό. Μην μεριμνάς, μην έχεις ανήσυχες σκέψεις, μην έχεις μια συνεχή φροντίδα και ασχολείσαι μόνο σε αυτό. Μπες μέσα στο δωμάτιό σου, κλείδωσε την πόρτα, κλείσε όλα τα τηλέφωνα, γονάτισε στον Κύριο, πρώτα μετανόησε για ό,τι νομίζεις ότι κάνεις ή έκαμες που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, για τη σκέψη σου, ζήτησε το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει. Πολύ σημαντικό, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου πρέπει να συγχωρήσεις και εσύ όλους τους ανθρώπους που έχουν αμαρτήσει σε σένα, έχουν κάτι εναντίον σου ή εσύ έχεις κάτι εναντίον τους. Συγχώρεσέ τους σε καρδίας, προσευχή σου για αυτούς,
ο Θεός να τους ευλογήσει πολύ, ακόμη πιο πολύ και από σένα. Και ύστερα ζήτησε το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει εντελώς. Και όλες σου οι αμαρτίες θα πεταχθούν στα βάθη των θαλασσών, εκεί που δεν τις βρίσκει κανείς. Και τότε φέρε τα προβλήματά σου στο Θεό. Τότε δεν θα υπάρχει χώρισμα ανάμεσα στο Θεό και σε σένα που είναι οι αμαρτίες. Αντιθέτως θα υπάρχει μόνο μεσίτης δίπλα σου, ανάμεσα στο Θεό και σε σένα, ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού προσευχή σου τον πατέρα σου, τον Επουράνιο. Φέρ του τα ζητήματά σου, Κύριε, με απασχολεί αυτό, διαλογίζω με εκείνο, όλα πες του τα. Ευχαρίστησέ τον που είναι εκεί και σ' ακούει, γιατί θα σου αποκαλυφθεί. Εν το κρυπτό αποκαλύπτεται το πατέρας, τα ακούει όλα. Δώσ' του τα και τότε θα διαπιστώσεις ότι θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα σε ελευθερώσει. Μάλιστα η Γραφή το λέει πιο σωστά. Η ειρήνη του Θεού θα έρθει επάνω σου, που ξεπερνάει κάθε λογική, κάθε διαλογισμό, κάθε σκέψη υπερέχουσα παντανού, και θα διαφυλάξει την καρδιά σου από φόβους, από ανασφάλειες, και τα διανοήματά σου, τους διαλογισμούς σου δια του Ιησού Χριστού. Θα σε ελευθερώσει ο Θεός. Και αν από εδώ και πέρα στη ζωή σου αγωνίζεσαι να συλλογίζεσαι, 8 εδάφιο, όσα είναι αληθινά, όχι ψεύτικα, μπορείς να βλασφημίσεις εσύ το Πνεύμα το Άγιο, αλίμονό μας. Όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, μην κάνεις άσεμνες σκέψεις. Όσα είναι δίκαια, μην κάνεις άδικες σκέψεις. Όσα είναι καθαρά, μην βρωμίζεσαι με σκέψεις βρώμικες. Όσα είναι προσφυλή, όσα είναι έφημα, εάν υπάρχει αρετής και έπαινος, αυτά να συλλογίζεσαι. Μην συλλογίζεσαι το κακό. Και ακόμη εκείνα τα οποία έμαθες από το Λόγο του Θεού και παρέλαβες, αυτά να πράττεις. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου. Και αν ο Θεός είναι μαζί σου, τότε θα αγιάζει το σώμα σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου με το Λόγο του και με το Πνεύμα του το Άγιο. Και θα σε διατηρήσει Άγιο μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Και έτσι αγιασμένος καθώς θα είσαι, με το Λόγο του Θεού, εσείς είστε υπό Χριστός καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε, και αγιασμένος και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ιδιαίτερα αν ο Χριστός έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, να πληρούσε Πνεύματος Αγίου, τότε ο Θεός της ειρήνης θα έρθει και θα σου αποκαλύψει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Και πλέον θα σου δώσει και δύναμη να πράττεις το θέλημά του, ώστε να συντρίβεται ο διάβολος από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού κάτω από τα πόδια σου. Ιδιαίτερα όμως θέλω να σταθούμε σε αυτό που λες, μία κακή σκέψη είναι από μόνη της αμαρτία ή μόνο μία εκπληρωθήσα κακή σκέψη είναι αμαρτία. Αυτό το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, και μάλιστα το πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι απ' του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστον κακών και αυτός κανέναν δεν πειράζει. Ο Θεός ούτε πειράζει, ούτε πειράζεται. Ούτε ενοχλεί, ούτε ενοχλείται από σένα. Σε αγαπάει ο Θεός. Γι' αυτό δεν σε φέρει σε πειρασμό. Και μάλιστα μας λέει ο Χριστός να προσευχόμεθα, Κύριε φύλαξέ μας, ελευθέρωσέ μας από κάθε πειρασμό. Ο πειράζων είναι ο διάβολος και σατανάς. Όμως προσοχή. Πειράζεται δε εκάστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δηλαδιαζόμενος. Δηλαδή ο διάβολος είναι όπως ο ψαράς που βάζει ένα ωραίο δόλωμα, το ρίχνει στη θάλασσα, και τα ψάρια γυρίζουν γύρω γύρω όσα επιθυμούν να φάνε αυτό το δόλωμα. Πειράζονται από την επιθυμία τους, θέλουν να φάνε το δόλωμα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Ο διάβολος ρίχνει τον πειρασμό. Εάν τώρα εσένα η καρδιά σου επιθυμεί αυτά τα οποία σου δίνει για να σε πειράξει και για να σε δελεάσει,
τότε ο πειρασμός προέρχεται από την επιθυμία της καρδιάς σου. Με αποτέλεσμα να αρχίζεις να παρασύρεσαι και να δελεάζεσαι, καθώς ένα από τα έργα του διαβόλου είναι η πρόκληση και ο δελεασμός. Εκείνη τη στιγμή, αν πεις Κύριε συγχώρεσέ με, πλήρε με το αίμα του Χριστού, φεύγει ο δελεασμός και σώθηκες. Αντιστάθηκε στον διάβολο και θα φύγει. Πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς ο Θεός. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι δελεάζεσαι ή πειράζεσαι, να ξέρεις ότι πίσω από αυτό είναι κρυμμένος ο διάβολος που απευθύνεται σε επιθυμίες σου. Από τις επιθυμίες σου πειράζεσαι και δελεάζεσαι. Ανταποκρίνεσαι στον πειράζοντα δηλαδή. Ζήτα το αίμα του Χριστού, φύγε. Όποιος βλέπει το κακό λέει να φεύγει. Απέχεστε από παντός κακού. Εάν φύγεις εκείνη τη στιγμή, ζητήσεις το αίμα του Χριστού, τη βοήθεια του Χριστού, ο Θεός θα σε ελευθερώσει και τελείωσες. Αν όμως δεν γίνει αυτό, υπάρχει συνέχεια. Έπειτα η επιθυμία, καθώς η επιθυμία είναι αυτή που έφερε τον πειρασμό, η επιθυμία αφού συλλαμβάνει δηλαδή η επιθυμία. Τι σημαίνει συλλαμβάνει? Αρχίζεις και ενδιαφέρεσαι πολύ. Αρχίζεις και δίνεις πολύ μεγάλη σκέψη στους διαλογισμούς σου, στη σκέψη σου, στις προκλήσεις, στους δελεασμούς, στους φόβους, στις ανασφάλειές σου. Αφού λοιπόν η καρδιά συλλάβει, αρχίζει και το σκέφτεται, εκεί αν το καταλάβεις ότι η καρδιά σου συνέλαβε, πάλι αν ζητήσεις το αίμα του Χριστού και πάλι ο Θεός θα σε ελευθερώσει και πάλι ο Θεός θα επιτιμήσει τον διάβολο και θα τον διώξει. Καθώς εσύ αντιστέκεσαι στο να συλλάβει η καρδιά σου και αφού συνέλαβε τις επιθυμίες, αντιστέκεσαι να τις αποβάλει τις επιθυμίες. Τους διαλογισμούς, τους φόβους, τις ανασφάλειες. Αλλά εάν δεν τα καταφέρεις υπάρχει και συνέχεια. Αφού η επιθυμία συλλάβει, τότε γεννά την αμαρτία. Και τι σημαίνει γεννά την αμαρτία? Παίρνεις την απόφαση και ζεις με αυτήν. Δηλαδή με τους διαλογισμούς σου, με τους φόβους σου, με τους πειρασμούς σου, με τις επιθυμίες σου. Παίρνεις απόφαση. Και λες αυτό εμένα μ' αρέσει, αυτό θα το κάνω. Παίρνεις απόφαση, εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ. Και αφού γεννηθεί η αμαρτία, τότε οδηγεί τον άνθρωπο στην εκτέλεση και εκτελεστήσα η αμαρτία γεννά το θάνατο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν πια ο άνθρωπος εκτελέσει την αμαρτία. Εκεί η αμαρτία φέρνει θάνατο. Χάνεται ο άνθρωπος? Όχι βέβαια. Και αν εκτελέσεις ακόμη την αμαρτία και μπεις πάλι στο ταμείο σου με τους διαλογισμούς σου, με τις ενοχές σου, με τους φόβους σου, με τις μέρημνές σου, με τις αγωνίες σου, με τις ανασφαλίες σου και πάλι αν ζητήσεις το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει και πάλι αν συγχωρέσεις όλους, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν δεν συγχωρέσεις τα πτέσματα των αδελφών σου, ο πατέρας ο ουράνιος δεν μπορεί να συγχωρήσει τις δικές σου αμαρτίες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συγχωρήσεις τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ό,τι έχουν οι άνθρωποι εναντίον σου ή ό,τι έχεις εσύ εναντίον οποιοδήποτε ανθρώπου, πρέπει να το τακτοποιήσεις, να πεις Χριστέ μου, ελευθέρωσε με, τον αγαπάω, ευλόγησέ τον, για να έρθει ο Πατέρας Ουράνιος και την εκτελεστής ακόμη αμαρτία να τη συγχωρήσει. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ φίλε, μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας κάλεσε και μας αγάπησε. Με αγάπη σε αιώνια. Μας έδωσε το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο φίλος μας, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας. Μη φοβού μόνο πίστευε. Και χρησιμοποίησε τα όπλα που σου έχει δώσει ο Θεός. Το Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και την προσευχή. Χρησιμοποίησε την αγάπη που ο Θεός εκχέει στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου για να συγχωρείς, να ευλογείς, να αγαπάς. Και μη φοβάσαι αν δεν υπάρχει πιθανότητα να βλασφημίσεις το Πνεύμα το Άγιο.
Για να βλασφημίσει κάποιος το Πνεύμα το Άγιο και να είναι ασυγχώρητος, πρέπει να συμβούν πολύ σοβαρά γεγονότα. Να έχεις τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Μην ανησυχείς καθόλου για αυτό το πράγμα. Καθόλου μην ανησυχείς. Εφόσον ελέγχεσαι και μόνο από τα ερωτήματά σου φαίνεται ότι είσαι ένας αγαθός άνθρωπος που έχεις μπλέξει με τη σκέψη σου. Αλλά ο Θεός μπορεί να σε ξεμπλέξει πάρα πολύ εύκολα. Ο Θεός να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου φίλε, και μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Με την πίστη θα νικήσεις. Στον κόσμο λέει θα έχετε θλίψεις, λέει ο Χριστός. Αλλά μην φοβήστε, εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο. Η πίστης ημών. Ο Θεός να σε ευλογεί πάρα πολύ και να σε ελευθερώνει πάντοτε. Γιατί αυτός ο πόλεμος πάντοτε υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά πάντοτε θριαμβεύομαι κατά χάριν, ο Θεός χαρίζει σε μας θρίαμβο δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο διάβολος είναι νικημένος. Έχει συντρίψει ο Χριστός το κεφάλι του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Όσο τρέχει το αίμα του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος είναι νικητής. Εφόσον έχεις επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και έχεις σωθεί και έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, ο Χριστός θα σου δίνει νίκες. Μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι μαζί σου. Τη σωτηρία κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Γιατί είσαι πρόβατο της βοσκής του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να την κλέψει. Δεν έχει το δικαίωμα. Δεν μπορεί. Γιατί είσαι στην αγκαλιά του Χριστού, υπό την προστασία του Χριστού. Και ο Χριστός δεν είναι ένας θεούλης. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων. Είναι αυτός τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Είναι αυτός που δεν είναι τίποτα δύνατον σε αυτόν. Είναι αυτός που μεσητεύει για σένα στον ουρανό προς τον Πατέρα τον ουράνιο. Και είναι αυτός που μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, ώστε ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας να υπερμεσητεύει εδώ στη γη υπέρ των ασθενειών ημών. Σε σένα βλέπω ασθένεια, στη συνείδηση, στην πίστη, όμως το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει δύναμη, ώστε να γίνεις δυνατός εν Πνεύματι Αγίω, δούλος του Θεού, υπηρέτης αυτού. Μη φοβού λοιπόν, μόνο πίστευε, ο Θεός είναι μαζί σου. Συνεχίζουμε με μία ανώνυμη αδελφή μας, διαβάζω. Γεια σας, ο Κύριος να σας ευλογεί και να ευωδώνει το ωραίο αυτό έργο που κάνετε. Είμαι μια αδελφή από την Αττική και έχω κάποιες απορίες σχετικά με τη χριστιανική μου ζωή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε, να αποαπαντήσετε μέσα από το Λόγο του Θεού μας στην Αγία Γραφή ή μέσα και από τις γνώσεις και τις απόψεις που ο Κύριος έχει σχηματίσει στις καρδιές σας στα τόσα χρόνια γνωριμίας μαζί Του. Μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε πάντοτε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός να είναι μαζί σου. Πρώτον, είναι σωστό να αποκαλούμε το Θεό μας επουράνιο, μιας και κατοικεί παντού και είναι το παν? Κατά πόσο αυτό ευαρεστεί το Θεό? Βέβαια είναι σωστό, ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Λέγει λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διαβάζω, στο κεφάλαιο σίγμα ταφ και 8 εδάφιο. Όχι, συγγνώμη, 9 εδάφιο. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, λέγοντες «Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου» κλπ. Βέβαια απευθυνόμαστε όταν προσευχόμαστε στον Πατέρα μας τον επουράνιο, που είναι, δηλαδή στον Πατέρα μας που είναι στον ουρανό. Εδώ στη γη ήλθε ο Χριστός και έφυγε, και μάλιστα στην επιστολή προς Εφεσίους λέγει στο 20 εδάπιο, την οποία ενήργησεν ο Θεός εν Χριστώ, αναστήσας αυτόν εκ των νεκρών και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανίης. Και ο Ιησούς Χριστός, το αρνίον το εσφαγμένον, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και αυτός είναι στα δεξιά του Πατρός στα επουράνια και μεσιτεύει περί μόν. Εδώ στη γη όμως πριν φύγει είπε «Μη φοβήστε, δεν σας αφήσω ορφανούς, εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου, θα στείλω άλλον παράκλητον, το Πνεύμα της αληθείας».
το οποίο θα μένει με θυμώνει στους αιώνες. Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν είναι το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος που κατοικεί μέσα στο σώμα μας, γι' αυτό και το σώμα μας είναι ναός του Θεού. Και είναι ο παράκλητος επί της γης, αυτός που προσεύχεται στον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού για μας, επί της γης. Βεβαίως λοιπόν θα προσευχόμαστε στον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Άλλωστε, στο ίδιο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου, στο εδάφιο 14 διαβάζω, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και σε εσάς ο Πατήρ σας ο Ουράνιος. Σε πολλά σημεία αποκαλεί τον Πατέρα μας Ουράνιο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ακόμη και στο 26 εδάφιο διαβάζω. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δε σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο Ουράνιος τρέφει αυτά, σεις δε νίστε πολύ ανώτεροι αυτών. Να μην αναφερθώ σε πάρα πολλά σημεία, ακόμη και στο 32 εδάφιο, όταν λέγει από το 31, μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες την αφάγομεν, την απείωμεν, την αενδυθώμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσιν η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατή σας ο ουράνιος, ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Άρα βεβαίως να τον αποκαλούμε, τον Θεό μας, τον Πατέρα μας, επουράνιο, ουράνιο, γιατί? Γιατί ο Κύριος μας προτρέπει και μας διέταξε, θα έλεγα, να προσευχόμαστε στον Πατέρα μας τον Ουράνιο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Δεύτερη ερώτηση. Επιτρέπεται σε μια γυναίκα τις κρύες νύχτες του χειμώνα να φορά κάτω από τη φούστα το παντελόνι για προστασία από το κρύο, και πόσο είναι αυτό ευάρεστο εις το Θεό? Πάρα πολύ ευάρεστο είναι. Πάρα πολύ ευάρεστο είναι. Η γυναίκα πρέπει να είναι με στολή σεμνή, μας λέει ο Λόγος του Θεού πρώτον, με στολή σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη, να στολίζει τον εαυτό της, όχι με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελουμένα σε οφέτ, θεοσέβεια, με έργα αγαθά. Αλλά και είναι ευδέλιγμα στη γυναίκα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, να φορά ανδρική ενδυμασία. Όταν όμως τη φοράει σαν εσώρουχο, συγχωρέστε με για την έκφραση, κάτω από τη φούστα της, αυτό δεν είναι ανδρική ενδυμασία, η ενδυμασία της είναι η φούστα. Να είναι κόσμια λοιπόν η γυναίκα, αλλά να είναι και όμορφη. Να ντύνεται όμορφα, ωραία. Έτσι μας θέλει ο Θεός να είμαστε κόσμοι ενώπιον Του. Βέβαια εγώ θα προτιμούσα και στη γυναίκα μου και στις κόρες μου, έτσι λέω, αντί να φοράνε παντελόνι, να φοράνε χοντρές κάλτσες, που είναι ίσως και πιο ζεστές ακόμη από το παντελόνι, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι αντρική ενδυμασία. Όμως, προσευχή σου, αγαπητή αδελφή μου, και ο Θεός θα σε φωτίσει τι θα κάνεις. Μη βάζουμε εμείς περισσότερο από ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τρίτον, πώς είναι ευάρεστο στον Θεό να προσεύχεται ο χριστιανός και πώς να μελετά τη Γραφή? Το πώς να προσεύχεται μας το λέει καθαρά ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Όταν προσεύχεσαι, διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σίγμα ταφ 5 εδάφιο, όταν προσεύχεσαι μη σε έσω όσοι υποκριτέ, διότι αγαπούσι να προσεύχονται ιστάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών δια να φανώσεις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχω συνείδη των μισθών αυτών. Όταν προσεύχεσαι προσωπικά, προσεύχεσαι ενώπιον των ανθρώπων, για να σε δουν οι άνθρωποι, γιατί πήρες το μισθό σου. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι, είσαι στο δωμάτιό σου, στο ταμείο σου, και αφού κλείσεις την πόρτα σου, προσευχή σου εκεί στον Πατέρα σου τον εν το κρυπτό, και ο Πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό, θέλεις η ανταποδόση εν το φανερό. Άρα στην προσωπική μας προσευχή προσευχόμαστε μόνοι μας, κρυμμένοι μέσα στο δωμάτιό μας. Για να προσευχηθούμε όμως καλά προς τον Θεό, δεν πρέπει να υπάρχει το χώρισμα της αμαρτίας ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτή η αμαρτία πρέπει να φύγει, γι' αυτό μετά πριν προσευχηθούμε,
μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και ζητάμε το αίμα του Χριστού να συγχωρεθεί, να μας τη συγχωρήσει, και όπως είπα και προηγούμενα, συγχωρούμε και εμείς τους αμαρτήσαντας ή αμαρτάνοντας εμάς, για να μπορέσει ο Θεός, ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, να συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες. Και τότε η προσευχή μας είναι ευχάριστη στο Θεό. Εκεί μπορούμε να μιλήσουμε όση ώρα θέλουμε. Προσευχόμαστε ώρες ατέλειωτες. Εάν μάλιστα η προσευχή μας η προσωπική στο ταμείο μας συνοδεύεται και από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, τότε η προσευχή αυτή είναι ένδοξη στα μάτια του Θεού. Γιατί δεν προσεύχεσαι μόνο εσύ με το νου, αλλά προσεύχεσαι και με το πνεύμα, δηλαδή προσεύχεται ο Παράκλητος για σένα. Και μάλιστα με στεναγμούς αλαλήτους, όπως είναι γραμμένο για τις ασθένειές μας, λέει ο Λόγος του Θεού, ως αυτός δε και το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί στας ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθούμε εμείς ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπέρ εν την χάνει, υπέρ μεσητεύει υπέρ ημών, δια στεναγμών αλαλήτων. Και έτσι, ο ερευνώντας καρδίας Πατέρας μας Ουράνιος, εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο προσεύχεται για μας, ότι κατά Θεόν μεσητεύει υπέρ των Αγίων. Πρώτα λοιπόν στο ταμείο μας κρυφά, ύστερα ελευθερωμένοι από τις αμαρτίες μας, αφού πρώτα έχουμε συγχωρήσει τις αμαρτίες των άλλων σε μας, εκαρδίας, εκαθαράς καρδίας, που σημαίνει πρέπει η καρδιά μας να είναι καθαρή, να μην υπάρχει πίκρα, μίσος, κακία, γιατί μακάρι είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μακάρι είναι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Άρα φροντίζουμε να καθαρίσουμε την καρδιά μας, αλλά επιπλέον φροντίζουμε στην προσευχή μας να καθαρίσουμε και τη συνείδησή μας από έργα πονηρά, πάλι με το αίμα του Χριστού. Δηλαδή από αυτά τα οποία έχουμε κάνει και είναι αμαρτίες και μας ελέγχουν. Οι αμαρτίες μας, έχουμε ενοχές, και εκεί πάλι ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Πρέπει να είμαστε εντελώς καθαροί όταν προσευχόμαστε στο ταμείο μας, για να ακουστούν οι προσευχές μας. Και εκεί, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, προσεύχεται και ο Παράκλητος υπέρ ημών, αλλά και εμείς προσευχόμεθα με του νου, φέρνουμε κάθε μέρημνα σε αυτόν, κάθε πρόβλημα σε αυτόν, γνωρίζοντας ότι ο Θεός, ο βλέπων εν το κρυπτό, θα μας ανταποδώσει εν το φανερό. Ακόμη όμως πώς προσευχόμεθα όλοι μαζί στην Εκκλησία. Όταν δεν προσεύχεστε όλοι μαζί, διαβάζω πάλι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 7ο εδάφιο, το 7ο εδάφιο, 6ο κεφάλαιο. Όταν προσεύχεστε μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν εισακουστεί. Όταν άλλοι άνθρωποι μπροστά μην προσεύχεσαι πολλή ώρα, νομίζοντας ότι έτσι θα σε ακούσει ο Θεός. Γιατί έτσι κάνουν οι εθνικοί. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με τους εθνικούς, τους άπιστους που δεν ξέρουν το Θεό. Αλλά εσείς προσεύχεστε σύντομα, περιεκτικά, καθαρά και πάλι με καθαρή καρδιά, με συνείδηση αγαθή, γιατί αποβαλώντας τινές της αγαθής συνειδήσεως συναβάγησαν στην πίστη. Με συνείδηση αγαθή, με καθαρή καρδιά, καθώς ξεύρετε ότι ο Πατέρας ο Ουράνιος που σας ακούει γνωρίζει τις ανάγκες σας. Άρα λοιπόν πώς πρέπει να προσευχόμεθα. Στο ταμείο μας καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, έχοντες συγχωρήσει τους πάντες, να φέρουμε τα ζητήματά μας ενώπιον του Θεού, προσευχόμενοι με το νου, αλλά προσευχόμεθα και με το Πνεύμα το Άγιο, ως το Παράκλητος το Πνεύμα της Ελυθείας, να υπέρ εν τη χάνει, να υπέρ με συντεύει, υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων. Ακόμη, να προσευχόμεθα υπέρ πάντων των Αγίων, όχι μόνο για τον εαυτό μας, γιατί πρέπει να αγαπάμε τους αδελφούς μας, καθώς ο Χριστός μας έδωσε εντολή, αγαπάτε τους αδελφούς σας όπως εγώ σας αγάπησα, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και πώς φαίνεται ότι αγαπάμε τους αδελφούς μας με έργο και με αλήθεια? Καταρχάς είναι όταν προσευχόμαστε για αυτούς. Ενθέρμως όμως προσευχόμαστε για αυτούς.
ακόμη όταν προσευχόμαστε για τους πλησίων μας, έστω και αν δεν είναι αδελφοί μας, ο Θεός να τους σώσει και να τους κάνει αδελφούς μας. Ακόμη και για τους εχθρούς μας πρέπει να προσευχόμαστε. Ο Θεός να τους ευλογήσει, να τους σώσει. Και για αυτούς που μας μισούνε, και για αυτούς που μας κατηγορούνε, και για αυτούς που μας βλάπτουνε. Και για αυτούς πρέπει να προσευχόμεθα. Αλλά πρέπει να προσευχόμεθα επίσης και υπέρ πάντων των όντων εν αξιόμαση, των αρχόντων, για να ζούμε, καλθώς λέει ο Λόγος του Θεού, βίων, ησύχιων και ατάραχων. Και αφού προσευχηθούμε για όλους αυτούς, όπως λέει ο Παύλος, υπέρ πάντων των Αγίων, τότε η προσευχή μας θα είναι ακόμη πιο ευάρεστη όταν προσευχόμεθα για την οικογένειά μας και για μας. Προσευχή είναι λατρεία προς το Θεό, είναι προσφορά. Είναι βόδες θυμίαμα. Πρέπει να είναι καθαρή λοιπόν, αγία. Να είναι γεμάτη από αγάπη. Αλλά και γεμάτη από αλήθεια. Αλλά και γεμάτη από Πνεύμα Άγιο. Ωραίο πράγμα η προσευχή. Στην προσευχή ο Θεός ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου, τον επισκέφτεται, του μιλάει. Συνομιλεί μαζί του, τον ακούει, το απαντάει, ευαρεστείται ο Θεός. Προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου προς το Θεό. Συνομιλούμε με τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Τον ακούμε, μας ακούει. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την προσευχή. Ο Θεός ευαρεστείται πολύ σε αυτούς. Τώρα πως μελετάμε τη Γραφή. Υπάρχουν δύο τρόποι να μελετήσουμε τη Γραφή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Λέει στο κεφάλαιο Δέλτα, έως να έλθω κατά γίνου στην ανάγνωση. Στην ανάγνωση του Ευαγγελίου. Αλλά στο 15 εδάφιο λέει, ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού παίρνουμε δύναμη. Μας μιλάει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα στους πιστεύοντας. Απαραίτητο λοιπόν είναι και να αναγνώσκουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και την Παλαιά Διαθήκη εν γέννη, αλλά και να μελετάμε και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Την Παλαιά Διαθήκη που εδόθη σε μας, όπως λέει η Γραφή, όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, η Παλαιά Διαθήκη, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση και προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι κατηρτισμένος ο άνθρωπος του Θεού και ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να μελετάμε. Τι σημαίνει μελετώ? Πριν ανοίξεις τη Γραφή ή όταν ανοίξεις τη Γραφή και κάθεσαι και αποφασίζεις να μελετήσεις, πρώτα προσευχή σου. Κάνε πάλι τα ίδια πράγματα που πας να συναντήσεις το Θεό, γιατί μέσα από τη Γραφή θα συναντήσεις το Θεό, θα σου αποκαλυφθεί ο Χριστός, θα σου μιλήσει ο Χριστός. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοπτερότερος, υπερπάρσα αντίστομων μάχηραν και χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το θέλω από το ξέρω. Ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ισορροπεί το θέλω του με τις αποφάσεις του. Με τη γνώμη του, με τη γνώση του, πάντα σωστές, πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν η μελέτη γίνεται με προσευχή. Προσεύχομαι και μελετάω τη Γραφή κατά σειρά, όχι όπου τύχει. Ξεκινάω να διαβάσω το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ξεκινάω να διαβάσω την επιστολή προς Κορινθίους. Ξεκινάω να διαβάσω την επιστολή προς Εβραίους. Όταν λοιπόν προσευχηθείς, τότε και διαβάσεις, τότε θα δεις ότι ο Λόγος του Θεού αρχίζει και ζωντανεύει μέσα σου. Και μην προχωράς γρήγορα. Διάβασε το, ξαναδιάβασε το, προχώρα και παρακάτω. Εγώ θα τολμούσα να αποβλές και παραπομπές να δεις πού αλλού αναφέρεται αυτό για να το κατανοήσεις πιο καλά.
μελέτη, όπως μελετάγαμε για να μπούμε στο πανεπιστήμιο, όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο ή στο λύκειο ή στο γυμνάσιο. Μελέτη. Να καταλάβεις τι σου λέει ο Θεός και να ζητήσεις να σου αποκαλύπτει ο Θεός το Λόγο Του. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα βιβλιαράκι. Είναι κάτι πολύ 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 σημαντικότερο. Μέσα σε αυτό είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού θα κατανοήσεις, και μάλιστα στην επιστολή του προς Εφεσίους λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσουμε. Λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο: «Προσεύχομαι δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Πατήρ της δόξης πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς σας», οι οφθαλμοί της καρδιάς σας, «και να γνωρίσετε πρώτον ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς σας». Δηλαδή σε ποια ελπίδα μας προσκάλεσε? Στην αιώνια ζωή, να βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς του Θεού εις τους Αγίους. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομιάς που μας χάρισε ο Θεός. Γιατί μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα για να κληρονομήσουμε κληρονομίαν άφθαρτον αμίαντον πεφυλαγμένην εν της ουρανής, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό. Άρα λοιπόν ποιος είναι ο πλούτος της δόξης? Χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και ανακουποκαλύψεως μέσα από το Λόγο του Θεού να καταλάβουμε, να εννοήσουμε ποιος είναι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομιάς του Θεού στους όλους τους Αγίους. Τρίτον, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Δηλαδή με ποιο μέγεθος δυνάμεως ενεργεί ο παντοδύναμος Θεός στη ζωή μας, καθώς είναι αυτό με το οποίο ενήργησε στον Χριστό, αναστήσας αυτόν και καθίσας αυτόν στα δεξιά ή στα υπουράνια. Δηλαδή όπως ο Θεός με όποια δύναμη, με τη δύναμη την απόλυτη του Πνεύματος του Αγίου πρώτον, ανέστησε το πεθαμένο σώμα του Χριστού, το εκάθισε στα δεξιά του στα υπουράνια και έθεσε αυτόν υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι μόνο στον αιώνα αυτό αλλά και στο μέλλοντα. Και ακόμη υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Άρα με όποια δύναμη εργάστηκε ο Πατέρας, με δύναμη Πνεύματος Αγίου για να τον αναστήσει και να του δώσει το υπερπάνω όνομα, με αυτή την ίδια δύναμη εργάζεται στη ζωή μας. Είναι φοβερό, γιατί αν δεν εργαζόταν ο Θεός με αυτή την απόλυτη δύναμη, δεν θα μπορούσαμε να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας, από τα δεσμά του διαβόλου, δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε το μέλλον μας, τη βασιλεία, την αιώνια, την ουράνια. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επίγνωση αυτού και του θελήματος αυτού. Δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Όλα αυτά γίνονται γιατί ο Θεός εργάζεται δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου στη ζωή του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, με αυτή την τεράστια δύναμη που εργάστηκε όταν ανέστησε τον Χριστό, τον εκάθισε στα δεξιά του στα ουράνια και του έδωσε πάσα ανεξουσία στον ουρανό και στη γη. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να μελετάμε το Λόγο του Θεού, γιατί μέσα από το Λόγο του Θεού θα γνωρίσουμε όλους τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσεως, θα γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, το σχέδιο του Θεού, θα γνωρίσουμε τον Πατέρα μας, ότι ο παντοδύναμος Θεός, ο Ιαχβέ, είναι Πατέρας μας
επειδή δεχτήκαμε τον Χριστό και μπορούμε τώρα να τον πλησιάσουμε εμείς, οι αμαρτωλοί, οι άθλοι, οι τυποτένοι άνθρωποι, οι ουτιδανοί, και να του πούμε «Αβά ο Πατήρ», γιατί μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπημένε μας Πατέρα, ποιον, τον Δημιουργό των Πάντων, τον Κύριον, όλων των δυνάμεων, τον μόνον δυνάστη που κατοικεί σε φως απρόσιτο, τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και τον Κύριο των Κυριευόντων, να τον γνωρίσουμε σαν Πατέρα, μέσα στο ταμείο μας και μέσα στις γραφές. Μέσα από την προσευχή και μέσα από τις γραφές. Ακόμη να γνωρίσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, και είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο Σωτήρας μας, ο Φίλος μας, ο Αδελφός μας. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Ξέρεις τι θα πει αυτός στον οποίον εδόθη το υπερπάνω όνομα και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον και μπροστά θα κλείνει παν γόνι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων, να λέει «Δεν σε λέω πλέον δούλο μου», αλλά πρέπει να είσαι πρώτα δούλος, αλλά τώρα σε λέω φίλο μου, γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου σου τα λέω, και θα σε λέω φίλο μου όταν κάνεις όσα εγώ σου παραγγέλω για να είσαι δούλος μου. Γιατί ο Απόστολος Παύλος εξηγεί, ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός μας θα είναι εις αγιασμόν και το μέλος μας ζωής αιώνιο, ζωή αιώνιος. Άρα, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω, δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, αλλά σας λέγω φίλους μου. Και σας λέγω φίλους μου, γιατί όσα άκουσα τον πατέρα μου σας εφανέρωσα. Να γνωρίσουμε λοιπόν τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Ακόμη να γνωρίσουμε μέσα από τις γραφές και μέσα από την προσευχή τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας που θα μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Θα μας διδάσκει, θα μας διοικεί, θα μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα, θα μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού, θα ελέγχει μέσα από εμάς τον κόσμο περί αμαρτίας, κρίσεως και δικαιοσύνης. Θα μας ζωοποιεί, θα μας οικοδομεί και θα μας χρησιμοποιεί μέσα στην Εκκλησία για τη δόξα του Χριστού με τα χαρίσματά Του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που λες αγαπητοί μας αδελφοί και φίλοι. Η προσευχή και η μελέτη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, διαβάσαμε, λέει στον Τιμόθεο, ταύτα μελέτα και σταύτα μένε για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Διαβάζω από, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, 15 εδάφιο και το 16 εδάφιο. Πρόσεχε όμως τον εαυτό σου και εις τη διδασκαλία, επίμενε εις αυτά, να μελετάς, η προκοπή σου θα είναι φανερή, αλλά πρόσεχε στον εαυτό σου και στη διδασκαλία. Εάν δε τούτο πράξεις, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε, το περιβάλλον σου που σε ακούει. Πολύ σημαντικό λοιπόν να προσευχόμεθα κατά το θέλημα του Θεού, με παρησία. Γιατί όταν ζητάμε και προσευχόμεθα κατά το θέλημα του Θεού έχουμε παρησία και ό,τι ζητάμε ξέρουμε ότι μας ακούει ο Χριστός, γιατί ζητάμε κατά το θέλημά Του. Και όταν εξεύρουμε ότι μας ακούει, εξεύρουμε ότι λαμβάνουμε ό,τι αν ζητήσουμε από Αυτόν. Αλλά μελετώντας δε τη Γραφή θα μας αποκαλύπτεται ο Θεός, το θέλημά Του, τα σχέδιά Του, η υπόστασή Του και η σχέση Του μαζί μας σαν Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Τέταρτον, πώς μπορεί ένας χριστιανός να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του όντας σωστός και ευάρεστος στους οφθαλμούς του Κυρίου? Στην επιστολή προς Εφεσίους αναφέρει περί τούτου λέγοντας στο 5ο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί,
εξαγοραζόμενη τον καιρό, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε το τι είναι το θέλημα του Κυρίου και μη μεθύσκετε με ίνον, μεθύσκεστε με ίνον, εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και δάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας στη σχέση μας με την οικογένειά μας, με τους αδελφούς μας, στην προσωπική μας ζωή. Όμως στην επιστολή του προς Κορινθίους τη Δευτέρα, ο Απόστολος Παύλος λέγει κάτι που είναι επίσης πολύ σοβαρό για το πώς πρέπει να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Διαβάζω λοιπόν από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το κεφάλαιο 5 και από το εδάφιο 9. «Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι στον Θεόν». Αυτό είναι ο χρυσός κανόνας. Να είμαθα ευάρεστοι στον Θεόν. «Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα, δια του σώματος καθά έπραξε, είτε αγαθών είτε κακών». Άρα είναι απαραίτητο να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να είμαστε ευαρεστοί στο Θεό. Όλοι ξέρουμε τι ευαρεστεί στο Θεό. Τι ευαρεστεί τον Θεό. Από τι ευαρεστείται ο Θεός. Όλοι γιατί έχουμε Πνεύμα Άγιο, γιατί έχουμε νουν Χριστού, γιατί ο Θεός μας δίνει τη δική του τη σοφία και τη δική του τη γνώση. Άρα λοιπόν, πώς θα διάγομεν το βίο μας, να το πω λίγο έτσι όπως το λέει η Γραφή, με καταβαλώντες πάσαν προσπάθεια να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους λέει λοιπόν στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 9. «Περι ημών δε, αδελφοί, αν και λαλούμεν ούτως αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα μείζωνα, τα κρίτωνα, συγγνώμη, και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας, γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας, γιατί αν η πίστη μας δεν έχει έργα είναι νεκρά, άχρηστη. Το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας. Και αν η αγάπη δεν έχει κόπο, δεν είναι αγάπη. Πώς την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες». Και συνεχίζει. «Επιθυμούμε δε να δεικνύει κάθε ένας από εσάς την ίδια προσπάθεια, τον ίδιο ζήλο για την εκπλήρωση της ελπίδας της αιώνιας ζωής μέχρι το τέλος». Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. «Για να μην γίνεστε νόθροι, οκνηροί στα πράγματα του Θεού». Μην τεμπελιάζετε για τα πράγματα του Θεού, για τη μελέτη, για την προσευχή, για το έργο του Θεού, για την Εκκλησία. «Μη γίνεστε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων της Επαγγελίας». Έχουμε λοιπόν πρότυπο να του μοιάσουμε. Είναι πρώτα ο Χριστός. Ύστερα, καθώς λέει ο Παύλος, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού». Θα μου πεις όλοι Παύλοι, όχι βέβαια, αλλά όλοι πιστοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που καταβάλουμε πάσαν σπουδήν για να είμεθα ευάρεστοι στο Θεό. Και αν πέσουμε, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, «Ταύτα σας γράφω αδελφοί», στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, «για να μην αμαρτήσετε». Γιατί μπορεί και να αμαρτήσετε. «Εάν όμως κάποιος αμαρτήσει, μη φοβάστε, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, ο οποίος είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και περί των αμαρτιών όλου του κόσμου». Άρα, για να είμαστε ευάρεστοι στους οφθαλμούς του Κυρίου, πρέπει να
αγωνιζόμαστε να πράττουμε αυτά τα οποία ευαρεστούν το Θεό. Να περπατάμε όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Και να μην είμαστε οκνηροί στο έργο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, αγαπητοί μας αδελφοί, που μας έστειλες αυτό το email και μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε τόσο σημαντικά ζητήματα μέσα από την καθημερινή χριστιανική μας ζωή. Εδώ όμως η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή έφτασε στο τέλος της και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας που μας στέλνετε τα email με τα ζητήματα που σας απασχολούν, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Θεό για τη χάρη που κάνει να είμαστε αδέλφια, αγαπημένα, ενωμένα, με ένα Κύριο, με ένα πνεύμα, με μια ελπίδα, αλλά και να είναι τα ονόματά μας γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Τελειώνοντας, σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε, εν πάση ευλογία πνευματική, εν της επουρανής, να σας ευλογεί πλούσια στην προσωπική σας, την οικογενειακή σας, την εκκλησιαστική σας ακόμη ζωή, πλούσια πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού σας το εύχομαι, ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.